Κατερίνα Μουτσάτσου, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ και πόσο χαίρομαι που τα λέμε από κοντά και όχι μέσω μια Skype. Μια φορά σε άλλη εκπομπή, μέσω Skype. Γνωριζόμαστε για πρώτη φορά και από κοντά. Χαίρομαι και εγώ. Ηθοποιός, τραγουδίστρια και τώρα υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το κόμμα του κυρίου Καζάκη, όπως είναι ευρέως γνωστό. Ξέρω ότι ζεις χρόνια στην Αμερική. Σωστά. Σωστά. Αποφάσισες να φύγεις από την Αμερική και να πας Βρυξέλλες. Δεν έχω φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες, αλλά σίγουρα ένα stop στην Ελλάδα το χρειαζόμουν για να μπορέσω να εκφράσω, να κάνω μια πολιτική δήλωση, κάπως έτσι το είδα. Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις στην Ελλάδα? Όχι, έρχομαι συχνά. Απλώς έρχομαι για να δω τους δικούς μου, τον αδερφό μου, τα νύψια μου, τους φίλους μου και όχι για... Στην Αμερική, σε αυτή την τετραετία της βαθιάς κρίσης, της οικονομικής που οι Έλληνες μαστιγωνόμαστε ανελέητα. Ακριβώς. Βέβαια και οι Αμερικάνοι ζουν μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση από το 2008, αλλά και πιο πριν. Δηλαδή τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου ρόδινα. Ναι. Μην νομίζουμε ότι είμαστε... Εδώ βέβαια πρόκειται περί ακραίας περίπτωσης που έχει επιβληθεί στο λαό, αλλά δεν είναι τα πράγματα ρόδινα. Νομίζω αυτή την εποχή πουθενά στον πλανήτη. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να πάει να βρει ένα μέρος να ζήσει, να ηρεμήσει, είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα μέρη πια. Όσοι φαντάζονται δηλαδή ότι πηγαίνοντας στην Αμερική θα ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο όπως ήταν παλιά, είναι μύθος. Δεν ισχύει. Ναι, δεν ισχύει. Για σένα η κατάσταση εκεί είναι εύκολη, δύσκολη? Πώς ζεις εσύ? Η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ. Εγώ δραστηριοποιούμαι στον χώρο της παραγωγής πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με προσωπικές δουλειές, ταινίες, αλλά και κυρίως YouTube. Οπότε δραστηριοποιούμε και για άλλους. Και μέσω αυτού έχω λύσει το βιοποριστικό μου. Ωραία, βασικό. Αλλά ο στόχος είναι για μένα και το αντικείμενό μου πλέον είναι μέσω της δουλειάς μου να μπορώ να προβάλλω και να προβληματίζομαι και να προβληματίζω σε σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα, εγώ θυμάμαι είχαμε συνδεθεί πέρυσι μέσω Skype για ένα βίντεο που είχες βάλει στο YouTube και ακολούθησε και άλλο, το I'm Helen, που είχε δεχτεί πολύ έντονη κριτική και έφτασαν πολλοί να πούνε ότι είναι λάθος που λες Helen και έπρεπε να πεις Greek. Και η δεύτερη κριτική ήταν ότι ήταν ακραία εθνικιστικό όλο αυτό και πολλά άλλα πειρά. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, χαμογελάς. Τα νιώσες όλα αυτά? Ναι, ένιωσα διάφορες, μάλλον η παράκρουση είχε κάθε απόχρωση. Οπότε, ναι, πρέπει να πω ότι βίωσα πάρα πολύ απάνω μου και κάτω από το πετσί μου διάφορες επιθέσεις που ερχόντουσαν από παντού. Μου επιτρέπεις να δούμε λίγο, γιατί όσοι δεν το έχουν δει, όσοι δεν το θυμούνται, να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Να έχουμε λίγο ήχο, παρακαλώ πολύ. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. Call me Greek, but it's Helene, not Greek, Helene. My name is Katerina, and I am Helene! Thank you. Thank you. Νομίζω ότι αν το παρακολουθήσει κάποιος έτσι κομμάτι-κομμάτι όπως το είπες, ανατριχιάζει κάποια στιγμή. Εντάξει, μας έχουν ενοχοποιήσει πάρα πολύ με το θέμα της σημαίας μας και του ύμνου. Και όπως και τότε αφελώς, έτσι και τώρα, πιστεύω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος να αφήνουμε αυτού του είδους τα πολύ ιερά σύμβολα, δημοκρατικά σύμβολα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δημοκρατία χωρίς κράτος, έθνος, κράτος, με την έννοια την πατριωτική, το ξεκαθαρίζω αυτό,
Λοιπόν, και πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη λογική, να αισθανόμαστε ένοχοι για το ότι αυτό, ξέρω εγώ, είναι οπισθοδρομικό ή δεν ξέρω εγώ τι, και τώρα ο κόσμος είναι πάμε προς την παγκοσμιοποίηση και τι θα κάνει η καημένη Ελλάδα, πρέπει να μπει. Μα συγγνώμη, η σημαία της Αγγλίας και η σημαία της Αμερικής, θα το πω αγγλικά, είναι από τα πιο δυνατά brand names. Κάθε σε παπούτσια, σημαία, σε ρούχα, σε μπλούζες. Θέλω να πω ότι η ελληνική σημαία δεν υστερεί σε τίποτα. Κάθε σημαία είναι κανονικά, στη βάση της, είναι σύμβολο δημοκρατίας. Ακριβώς. Τελεία και παύλα. Και αν κάνουμε το λάθος, όπως το έχουμε κάνει, γιατί αυτό εμφυτεύτηκε, καλλιεργήθηκε, να αφήσουμε αυτά τα σύμβολα σε κάποιους επιτίδιους, ακραίους, επικίνδυνους κλπ. Κλπ. Έτσι. Αισθάνεσαι ότι είναι απολύτως λάθος το γεγονός ότι έχουν οικειοποιηθεί αυτά τα ελληνικά σύμβολα, η σημαία ανήκει στην Ελλάδα. Θα πάω τώρα και στον παλιό πολιτικό που έλεγε Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Όλα αυτά είναι Ελλάδα. Ναι, ο εθνικός ύμνος είναι Ελλάδα. Δεν είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας και ένα κομμάτι Ελλήνων. Είναι όλων. Ναι, και επίσης για να το... Εγώ το κάνω ακόμα ευρύτερο. Εγώ, όποιος σέβεται τη δική του χώρα, τη δική του πατρίδα, σέβεται και τη διπλανή. Σωστό. Πατρίδα. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ανάμεσα σε δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν δημοκρατία. Μόνο με δημοκρατία δύο χώρες τα πάνε καλά και δεν κάνουν ποτέ πόλεμο μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν θέλω να ασχοληθώ με τους άλλους και αν τα έχουν οικειοποιηθεί. Δεν με αφορούν καν. Δεν κάνω καμία, δεν τους αναφέρω, δεν με απασχολούν καθόλου. Με απασχολεί το ότι δεν πρέπει να αφήνουμε αυτού του είδους τα δικά μας πολύ ιερά δημοκρατικά σύμβολα, όπως είναι το σύνταγμά μας, και το έχουμε αφήσει και αυτό σε κάποιους επιτίδιους, δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Πες μου κάτι, Κατερίνα, όλο αυτό που έβγαλες και μέσω αυτού του βίντεο και μέσω, μου το είπες, δεν το γνωρίζω, αλλά θα το δούμε, κινουμένο σχεδίο που κάνεις και δίνονται στην ελευθεροτυπία, θα το πω, Σάρα και Μάρα, όπως μας είπες, θα πάρουμε γεύση και από εκεί, περνάς μηνύματα πολιτικά. Αυτό πώς βγήκε. Υπεραπλουστευμένα, πρέπει να πω. Πώς το ένιωσες αυτό ως ανάγκη? Ήταν η δική μου πολιτική αφύπνιση. Με την έννοια της πολιτικής, έτσι λίγο της πιο συγκεκριμένης, γιατί θεωρώ ότι τελικά πάντα είχα συνείδηση πολιτική, ό,τι και αν έκανα. Απλώς δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκα στο να μάθω περισσότερα πράγματα για να μπορώ να εκφράζω αυτό που αισθανόμουν, να το εκφράζω και με επιχειρήματα. Έτσι λοιπόν αυτή η αφύπνισή μου την κατέγραψα. Καταγράφω και τη δική μου αφύπνιση, αλλά καταγράφω και γεγονότα της χώρας μου. Δηλαδή, μέσα από μια δική μου οπτική, βέβαια. Θέλω αυτή την οπτική σου που την έχεις εικονοποιήσει να τη δούμε λίγο. Σάρα και Μάρα. Και το κακό συναπάντημα που λέει και ο λαός. Πάμε να το δούμε και γυρνάμε. Κάποια ζώα, εν ζωή ή όχι, είναι συμπτωματική. Είμαι η Σάρα, είμαι παιδάκι απροσδιορίστου ηλικίας. Yo, είμαι η Μάρα, είμαι παιδάκι απροσδιορίστου ηλικίας. Σιγά μη σας αποκαλύψω την ηλικία μου. Η Μάρα είναι... Σε γνωρίζω από την όψη. Αυτός είναι προσδιορίστου είδους. Μαλάκας είναι. Του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από το πόσο μαλάκας είσαι, ρε. Ζητώ συγγνώμη. Διαλέξατε λάθος. Κατερίνα, διαλέξαμε λάθος βίντεο. Διαλέξατε λάθος επεισόδιο. Ζητώ συγγνώμη γιατί αυτή την ώρα δεν επιτρέπεται να ακούγονται τέτοιες λέξεις. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν. Σάρα και Μάρα. Δύο χαρακτήρες, δύο κοριτσάκια που τι λένε, τι θέλουν να πούν. Είναι η συνάντηση στο Σύνταγμα δύο διαφορετικών κόσμων. Και μαζί με αυτή τη συνάντηση δύο κοριτσιών, οι οποίες είναι βερσιών του μεγάλου τους εαυτού, υπάρχει αυτή η πάλη, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει και στη σημερινή κοινωνία. Τη βλέπεις αυτή την πάλη σε Έλληνες και Ελληνίδες να υπάρχει, τη ζεις? Βεβαίως. Και υπάρχει και ένας σκύλος, ο οποίος είναι η φωνή της λογικής, της κοινή λογικής, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Νομίζω ότι ένας σκύλος ονόματι Λουκάνικος στο Σύνταγμα είχε πάρα πολύ... ήταν πολύ δραστήριος και έκανε εξώφυλλο στο New York Times. Άρα λοιπόν, από όλη αυτή την πορεία που τώρα ακροθυγώς τη πιάνουμε, τη ζωή σου, σε φέρνει ο δρόμος στο να είσαι υποψήφια με το ΕΠΑΜ, το οποίο πρεσβεύει και την επιστροφή στη Δραχμή.
Σωστά. Πρεσβεύει επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Mm-hmm. Γιατί η επιστροφή στη δραχμή είναι κάτι, πρέπει να προσδιορίζεται λίγο πιο συγκεκριμένα. Δεν γυρίζεις πίσω στη δραχμή, είτε στην παλιά δραχμή που ήξερες, mm-hmm. με εκείνη την ισοτιμία, mm-hmm. είτε σε ένα διπλό νόμισμα, mm-hmm. το οποίο λες και δημιουργούμε τώρα μια ισοτιμία με το ευρώ καινούρια και πάμε. Όχι. Επιστροφή εκ νέου σε ένα καινούριο νόμισμα, το οποίο ουσιαστικά είναι ο τρόπος για να επανεκκινήσεις την οικονομία σου. Έχεις την αίσθηση ότι αυτή η λογική, έχω συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν την ίδια περίπου άποψη, όπως ο κύριος Αλαβάνος, όπως ο κύριος Κατσανέβας. Υπάρχει ένα κενό, αν κάποιος αποφασίσει να αφήσει το ευρώ που σήμερα είναι και να πάει σε εθνικό νόμισμα, υπάρχει ένα κενό που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τις εισαγωγές, πώς θα ζήσουμε αυτό το μεσοδιάστημα, τι θα γίνει με τις καταθέσεις, με μια σειρά ζητημάτων. Αυτό όλο εσύ μέσα σου το έχεις λύσει, ότι είναι στην ορθή κατεύθυνση και δεν θα υπάρχει μεγάλη καθίζηση οικονομική στον κόσμο? Απόλυτα. Το ΕΠΑΜ και χάρη στον Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος είναι οικονομολόγος και έχει προσφέρει άπλετο φως σε όλη την... Καταρχήν έχει προσφέρει τις γνώσεις του και τις αναλύσεις του για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Εμένα προσωπικά και χιλιάδες, mm-hmm. για να μην πω περισσότερο, ίσως και ένα εκατομμύριο κόσμο, δεν ξέρω πόσος είναι πια, mm-hmm. ο κόσμος, έχει λύσει όλες του τις απορίες με το πώς φτάσαμε ως εδώ. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό, έχει δημιουργήσει, έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το βήμα-βήμα, σχεδόν μέρα με την ημέρα, πώς λύνεις αυτή την κατάσταση. Το οποίο είναι αυτό που λείπει γενικότερα από όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Εσύ, αν το κόμμα πάει καλά και είσαι ανάμεσα σε αυτούς που θα εκλεγούν ή μία που θα εκλεγεί, τι θα πας και θα κάνεις στις Βρυξέλλες? Τι θα πάω και θα κάνω στις Βρυξέλλες? Καταρχήν, να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι λίγο ένας θεσμός διακοσμητικός. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε δει, είναι σχεδόν άδειο από ό,τι υπάρχουν ομιλίες. Και επίσης είναι 700 ευρωβουλευτές, 21 οι Έλληνες, μόνο σε επιτροπές προλαβαίνουν να μιλήσουν. Συνήθως αυτοί που πηγαίνουν στις συνεδριάσεις είναι από ένα μέσο όρο, άμα δείτε ομιλίες, είναι 10 άτομα. Κάποιες φορές συνεδριάζουν νομίζω 2 φορές το μήνα, είναι είτε στις Βρυξέλλες είτε στο Στρασβούργο, δηλαδή είναι τα πράγματα λίγο... Άρα, έχει αφού υπάρχει αυτή η διαδικασία την οποία... Προς την, το παρόν, την αναφέρεις ως τέτοια. Το ΕΠΑΜ και η συμμετοχή μας σε αυτό, mm-hmm. προσπαθεί να εκφράσει μια δυναμική. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος από τα κάτω δραστηριοποιείται και, mm-hmm. προσφέρει εκεί που μπορεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν θα περιμένουμε να μας έρθουν, να έρθει ο μηχανής Θεός. Προσπαθούμε από κάτω να δούμε τι συμβαίνει στην κοινωνία και πώς προχωράμε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Ελλάδος. Πρέπει να πάνε εκεί οι άνθρωποι, η φωνή των ανθρώπων. Λοιπόν, αν πάω εγώ, που τέλος πάντων θα δούμε, γιατί εγώ θα έδινα τη θέση μου σε πολύ ικανότερους από μένα, εγώ θα μιλήσω τη γλώσσα τους. Ναι. Αν εκλεγείς, λέει, θα δώσεις τη θέση σου σε κάποιον άλλον, εννοείς? Αν εκλεγώ, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ πιο ικανοί από μένα να βρίσκονται εκεί και να... Μάλιστα. Εκφράσουν ακριβώς αυτό που εκφράζει το ΕΠΑΜ. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση, είτε σε αυτή τη διαδρομή, είτε στις άλλες διαδρομές ζωής που έχεις επιλέξει. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά και θα τα ξαναβούμε.